Χαιρετώ την όμορφη διαδικτυακή παρεούλα μου. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, βρίσκομαι στο δρόμο. Αλίμονο. Αλίμονο. Βρίσκομαι στο δρόμο, στη στάση. Μόλις έφερα τον Νίκο, η κόρη μου, ο Αχιλλέας έχει πάει με τον μπαμπά του. Η κόρη μου δεν έχει σχολείο, δεν ξέρω γιατί. Οπότε ο Νίκος ήταν τώρα τρίτη ώρα έχει μάθημα το παιδί, τώρα για κανένα δύο ώρο πάλι. Και είδα τις ντουλάπες τους και χρειάζονται πάλι να βρω κάποια πράγματα, κάποια ρούχα, πιτζάμες βασικά να βρω για τα δύο τα μεγάλα μου. Οπότε άρπαξα και εγώ την ευκαιρία, όχι που θα την άφηνα. Η αλήθεια είναι ήθελα να καθίσω στο σπιτάκι μου, να κάνω δουλειές και τέτοια, αλλά τέλος πάντων. Οπότε έτσι πως τα έφερε η στιγμή, ήρθα και εγώ να τελειώνω με αυτό το πράγμα. Αύριο έχω να πάω να κουρέψω τον Μάιλο, 10:30 το πρωί. Έχω τρεχάματα. Εδώ για μένα είναι Τετάρτη. Εσείς θα το δείτε Κυριακή αυτό το βίντεο, παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ναι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εσείς Κυριακή θα το δείτε αυτό το βιντεάκι. Αυτά. Τώρα σας κλείνω γιατί σε 5 λεπτά έρχεται το λεωφορείο και βλέποντας και κάνοντας. Μόλις κατέβηκα από το λεωφορείο, 9:25. Τι ωραία με δροσούλα, τι ωραία είναι να ψωνίσεις το πρωί. Δεν έχει και πολύ κόσμο και είναι σούπερ. Πάω τώρα να τελειώσω, να πάω και νωρίς στο σπίτι. Νωρίς, τέλος πάντων, κατά τις 11 το βλέπω. Να δούμε τώρα τι θα δούμε. Λοιπόν, μόλις έχω τελειώσει, η ώρα είναι 10:05. 10:20 περνάει το λεωφορείο, λες να το προλάβω. Για να πάω να δω. Αν το προλάβω καλώς, αλλιώς ποδαρόδρομο πάλι. Για να δούμε, προλάβουμε. Για τρέχουμε σε τις τρελές. Βασικά με συμφέρει να το προλάβω. Γιατί θέλω να σταματήσω και στο Πένι. Να δω τι θα τους πάρω για να φάνε. Τώρα κάτι γρήγορο, τώρα τι δεν ξέρω. Για να δω, δεν θέλω να φορτωθώ πάλι. Για να δω, τυχώς πρόλαβα. Οπότε, ωραία. Σήμερα ζέστη, παιδιά. Θα φτάσει μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, είπε. Για να δούμε. Έχω γυρίσει εδώ και πάρα πολλές ώρες και συμμαζεύω τα συμμάζευτα. Έχω μαζέψει το πλυντήριο από έξω που άπλωσε χθες. Εδώ έχω βάλει μερικά. Τα άλλα τα έχω τακτοποιήσει. Εδώ είναι τώρα θα απλώσω αυτό που μόλις βγήκε το πλυντήριο. Εχθές τα ψώνια που είδες από το προηγούμενο βίντεο τα έχω τακτοποιήσει ότι είναι για πλύσιμο. Έχει μπει στο πλυντήριο. Και θα σου δείξω τώρα και αυτά που πήρα σήμερα να μπουν και αυτά στο πλυντήριο. Να τα κάνω και αυτά ένα χέρι αν φτάνει η απλώστρα. Αλλιώς αύριο θα το κάνω. Και οπότε αυτά. Πάμε να δούμε τι πήραμε σήμερα. Πήρα αυτό εδώ το τάπερ. Είναι πλαστικό. Και το πήρα για το λόγο ότι π.χ. παίρνουμε κανένα μπισκότο και το έχουμε έτσι και μπαγιατεύουμε. Οπότε έχω αυτό εδώ, τα βάζω μέσα και έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Βασικά αυτό και για τυρί κάνει. Είναι πόσα λίτρα είναι. 4,7 λίτρα είναι. Οπότε το πήρα και αυτό. Πήρα ένα μπουκάλι του Αχιλλέα. Φύγε από εδώ καλέ. Πήρα ένα μπουκάλι του Αχιλλέα στα 6 ευρώ, 500 ml. Πήρα μία πιτζάμα παντελόνι μόνο της κόρης μου. Στα 8 ευρώ. Με τέτοιο που κάτω. Της πήρα και πιτζάμα πάνω κάτω.
αυτό το σχέδιο στα 12 ευρώ. Είχε και άλλα πιο ωραία, αλλά ήθελα με ελαστικάκια από κάτω, να μην κρέμεται. Αυτό εδώ με τα στεράκια. Και εδώ βλέπετε που έχει αυτό. 12 ευρώ. Ορίστε, 12 ευρώ. Και του Νίκου. Αυτά πήρα. Πήρα και αυτά εδώ. Για τα νύχια. Λοιπόν, και του Νίκου του πήρα αυτό εδώ. Και αυτό. Στα 13 ευρώ. Γιατί εχθές δεν είχε πιτζάμες. Του είχα δύο ζευγάρια και το ένα του είναι μικρό. Οπότε του πήρα κι εγώ. Με ελαστιχάκια που κάτω, θα μαζέψει κιόλας. Ορίστε. Και αυτό εδώ. Το καροδάκι. Ου, μια χαρά. Τέλεια. Αυτά ήταν τα ψώνια. Τώρα θα βάζω και για πλύσιμο. Να μαγειρέψω. Το μικρό θα έρθει μόνο του αναγκαστικά, γιατί δεν προλαβαίνω. Σχολάει αργά, οπότε θα έρθει με το φίλο του μέχρι, σχεδόν μέχρι το σπίτι μας. Και μετά είναι πολύ λίγο για το σπίτι μας. Τι να κάνω, πού να πρωτοτρέξω. Μαθαίνει κιόλας. Αυτά, θα κάνω πατάτες τηγανητές, θα τους κάνω να φάνε. Τους πήρα και από ένα μπέργκερ. Και είμαστε μια χαρά για σήμερα. Πιο μετά θα κάνω πρασόριζο του Γιάννη. Αυτά. Προς το παρόν σας αφήνω. Λοιπόν, είναι απόγευμα. Έχει έρθει ο Γιάννης νωρίς και έχουμε έρθει να φέρουμε το φωτιστικό πίσω και να διαλέξουμε ένα άλλο φωτιστικό, το οποίο και βρήκε ο Γιάννης. Οπότε θα πληρώσουμε και τη διαφορά ή όχι. Θα μας δώσουν νομίζω και χρήματα πίσω, Γιάννη. Ναι. Ναι. Οπότε μετά θα πάμε να πάρουμε και νερά. Μια χαρά, πάρουμε και τη μικρή κανένα πολύ φωτά. Αυτά. Ναι. Λέξαμε αυτά, πήραμε και τη μικρή ένα. Αυτό εδώ. Γλόμπι είναι, το είχε σε προσφορά. Και αυτό για το σαλόνι πήραμε. Γλόμπι, το καλύτερο. Μια χαρούλα. Χαιρετώ ξανά την παρέα μου. Πρωί εδώ σε μένα. Πήγα τον Αχιλλέα τώρα λίγο πριν το σχολείο, είδε ένα φίλο του και πάνε μαζί με το φίλο του. Ήθελα να τον πάω μέχρι την πόρτα γιατί δεν νιώθει σίγουρος, ακόμα δεν είναι έτοιμος. Αυτό κατάλαβα εγώ. Τον άφησα εχθές, ας πούμε, εδώ κοιτάξτε παιδιά, αυτό το παιδάκι το βλέπετε, μόνο του. Μόνο του, πρώτη του δημοτικού είναι αυτό. Μόνο του. Χθες δεν προλάβαινε, έπρεπε να μαγειρέψω και ήταν και τις ώρες κιόλας. Λέω θα έρθεις μόνος σου. Με κλείσει ήρθαμε. Ήρθε δηλαδή, τον είχα κλείσει. Αχ να με βλέπατε, είχα κλείσει τον Νίκο. Είχα κλείσει και τον Αχιλλέα. Ήμασταν για... Και αυτό το παιδάκι είναι πάρα πολύ καλό. Και αυτό μόνο το, από εκεί που μένουμε εμείς. Α, και άλλο παιδάκι. Εντάξει, είναι μαθημένα. Αλλά ο Αχιλλέας με λέει, ήμουνα λίγο θαραλέος, λέει. Αχ, πλάκα έχει τα γούρι μου. Τέλος πάντων. Α, ο Γιάννης. Αχ, καταϊδρωμένη. Μόλις ήρθα εδώ στο πάρκο απέναντι από το σπίτι να καθίσω λίγο να ξαποστάσω και τα ψώνια έχω. Θα μου πεις γιατί δεν παίρνεις καρότσι. Όλο λέω για δύο πράγματα και όλο φορτώνω, μια αλήθεια είναι αυτή. Σήμερα πάλι οι δρόμοι θα με φάνε.
Γιατί έγινε το ένα δρομολόγιο πηγενέλα τώρα. Θα πάω τώρα 10.30 να κουρέψω τον Μάιλο, άλλο πηγενέλα δρομολόγιο. Πηγενέλα και ξανά να πάνε τον πάρο πηγενέλα. Στο σπίτι και δεν βολεύουν οι ώρες να καθίσω, είναι 1:30 για να περιμένω τον Αχιλλέα. Οπότε θα έρθω στο σπίτι και να δω πότε θα μαγειρέψω κιόλας. Θα προλάβω. Μετά θα έρθει ο Αχιλλέας, άντεξε να πηγενέλα. Από εκεί, παιδιά, από εκεί που ήμουν κορίτσι του σπιτιού, τώρα έγινα κορίτσι του δρόμου. Η queen του δρόμου είμαι τώρα. Όπως λέει και η κόρη μου, queen, queen έγινα κι εγώ, η βασίλισσα του δρόμου. Αυτά, έχει σήμερα μία ζέστη, πάνω από 30 θα φτάσει, ήδη με ήδη μου σκεμα, βλέπω. Θα φτάσει πάνω, θα φτάσει πάνω από 30, έχει και πολύ υγρασία. Το πρωί, να φανταστείτε, είχε 17 βαθμούς πριν τις 7 που φύγαν τα παιδιά, με 86% υγρασία. Αχ, τι να πω, κι εγώ. Ο Δήμος κάνει τα χορτάρια, τον καζόν το κουρεύει. Τώρα πάω να φτιάξω ένα άλλο καφέ. Θέλω να μοντάρω το βίντεο της Πέμπτης που είδες. Σήμερα Πέμπτη για μένα είναι. Δεν ξέρω, δεν προλαβαίνω καθόλου. Τρίτη εβδομάδα είναι αυτή που ξεκινήσαν τα σχολεία τα παιδιά. Και δεν προλαβαίνω καθόλου. Καθόλου όμως δεν προλαβαίνω. Η ρουτίνα μου είναι... πολύ απαιτητική. Βλέπω τα πουλάκια. Αχ, παιδιά, είδα και σκίουρο... χθες είδα και σκίουρο, παιδιά. Πρώτη φορά έβλεπα στη ζωή μου σκίουρο έτσι live, ρε παιδί μου. Εκείνη τώρα μιλούσα με τον Γιάννη. Άγρα Γιάννη, λέω, για δες ένα σκίουρο. Τώρα τα είδες, λέει, εσύ, λέει. Κουνέλια, καλά, εντάξει, τα κουνέλια τα έχω δει. Ο Γιάννης είδε και τσακάλι την Κυριακή που είχαμε πάει στο δάσος εκεί. Δύο τσακάλια είδε. Αυτά. Τι ωραία να κάθεις εδώ έτσι δροσιά, στη σκιά και να βλέπεις όλη την Πρασινάδα και την ησυχία να απολαμβάνεις. Αλλά οι δουλειές τρέχουν και πρέπει να φύγω τρεχάλα στο σπίτι. Αυτά. Τι μου κάνετε? Εγώ, όπως βλέπετε, ξεμαλιασμένη, κοιμήθηκα λίγο, κάνω μισά ώρα τόσο. Είναι αυτή η μέρα που σας έκανα live και είχαμε πάρα πολύ, 33 βαθμούς έφτασε. Σας έκανα live που πήγα, κουρέψα τον Μάιλο, πήγα, ήρθα το παιδί, πήγα να πάρω κτλ. Παιδιά, 33 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ, πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη όμως. Και είναι 5 η ώρα, μέσα στο κατά μεσήμερο είμαστε. Γιάννη σχόλασε, έρχεται, σε καμιά ώρα το πολύ θα είναι εδώ. Τώρα, θα βάλω το Γιάννη να φάει, θα δω τι μαθήματα έχει το μικρό μου και δεν κάνω τίποτα άλλο, δεν θα βγάλω το Μάιλο έξω γιατί τον έβγαλα το πρωί, έχει πάρα πολύ ζέστη. Τώρα ο Γιάννης, αν περάσει τα πολύφωτα, καλά θα είναι λίγο να έρθει να ξεκουραστεί ο άνθρωπος και περάσει τα πολύφωτα θα είναι καλά. Νίσταξα. Τι νίσταξα. Νιστάζω πολύ, η αλήθεια είναι, αλλά... Αλλά και τρισαλά. Αυτά λοιπόν, σας αφήνω και τα λέμε σε λιγάκι πάλι. Κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, ήθελα από το πρωί να σας ανοίξω, παιδιά, αλλά δεν έβρισκα χρόνο να σας τραβήξω. Πρωί πήγα τον Αχιλλέα σχολείο, πήγαν τα άλλα σχολείο, ήρθα στο σπίτι, έβαλα πλυντήρια, μάζεψα πλυντήρια, στήριξα τα ρούχα, άπλωσα. Μαγειρεύω τώρα μακαρονάκι κοφτό με μπριζόλα στο φούρνο. Η κόρη μου έχει γυρίσει, έχει σκουλάσει σήμερα νωρίς. Ο καιρός σήμερα έχει πέσει θερμοκρασία και το πρωί είχε ρίξει μία βροχάρα, μία νεροποντή. Τέλος πάντων, Παρασκευή εδώ για μένα σήμερα. Εσύ θα το δεις την Κυριακή αυτό το βιντεάκι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και
πάνω να τακτοποιήσω τα ρούχα. Τα ρούχα λέω. Με αυτά τα ρούχα στο μεταξύ έχω τρελαθεί πάρα πολλά ρούχα. Σκούπισα, σφουγγάρισα γιατί ήθελα πάρα πολλές μέρες και δεν προλάβαινα λόγω που με είχαν φάει δρόμοι. Έπρεπε, είχα δουλειές και εξωτερικές δουλειές, αλλά και τα παιδιά να πάω, να πάρω κτλ. Οπότε μείναν πίσω όλα αυτά. Τα έκανα σήμερα, τα τελείωσα και θα μαγειρέψω και τώρα σε λιγάκι θα πάω να πάρω και τον μικρούλι. Οπότε θα ξαναπούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, κάθισα κι εγώ, παιδιά, έχω μια νύστα. Μα τι νύστα. Σκώθηκα 6 παρα 20 και νυστάζω πάρα πολύ. Θα κλείσω αυτό το βιντεάκι εδώ. Χθες δεν μπορούσε ο Γιάννης να περάσει τα πολύ φωτά. Οπότε στο Σαββατοκύριακο σίγουρα θα κλείσω αυτό το βιντεάκι για να ανοίξουμε ένα άλλο βιντεάκι. Θα ανοίξουμε αύριο Σάββατο, έχουμε δουλειές, έχει και ο Γιάννης δουλειές εξωτερικές. Ο χερός λέει θα βρέχει αύριο, να δούμε. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι και κάτω στα σχόλια και στο live, να είστε όλοι καλά. Και καλό μήνα κιόλας. Σήμερα μπήκε και ο μήνας. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία και υπομονή, θα πω. Αυτά.